εσύ έχεις δώσει ποτέ, ενώ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σπούδασε θεολογία? Το σκέφτεσαι αυτό? Θεολογία κατά λάθος μπήκες. Όχι, το δήλωσα. Δεν μπορούσα να το δήλωσα. Και τι φαντάστηκες θα κάνεις την καριέρα? Να σας πω την αλήθεια. Ναι. Μεταξύ μας. Εγώ ήθελα να φύγω από εκεί που έμενα. Ήταν χωριό. Μικρό χωριό. Ναι, αγαπητό πολύ. Με καλούς γειτονές δεν λέω. Μια χαρά. Αλλά δεν είχε να κάνεις πολλά πράγματα και εγώ ήθελα να ακολουθήσω το όνειρό μου. Εσύ ένα έτρωγε. Ναι, αυτό. Και επειδή με έτρωγε πολύ, λέω θα δηλώσω. Τι μ' αρέσει από όλα αυτά, θα το δηλώσω κι αυτό. Για να περάσω σιγουράκι. Ήτανε, εντάξει, είχε πανεπιστήμιο, είχε μόρια. Ναι. Αλλά είχε έτσι λίγο πιο χαμηλά από τα υπόλοιπα που θέλανε οι γονείς μου. Μάλιστα. Ο μπαμπάς μου ήθελε να πάω στρατιωτικές σχολές. Στρατιωτικές? Ναι, άλλο αυτό. Κάνα φαντάρος έβλεπε. Ξέρω. Αξιωματικό. Ο καταρφός μου πήγε στρατιωτικός, ήθελε και εμένα, δεν ξέρω. Πώς το... Δεν ήθελε. Η μαμά σου τι ήθελε? Να είναι δικηγόρος. Η μαμά μου είχε γιατρός και τέτοια πράγματα. Όλοι οι γονείς, γιατρός και δικηγόρος. Αυτό, γιατρός και δικηγόρος. Τραγουδίστρια. Και εμένα και τέτοιο με βλέπανε, αλλά για τραγουδίστρια όχι, ναι. Δεν μου λες, τώρα χαίρονται που σε βλέπουν. Χαίρονται πολύ και ευτυχώς με στηρίξανε και από την πρώτη στιγμή. Ναι. Μεγάλη στιγμή. Δεν είπαν ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, επάγγελμα του διαβόλου, να πούμε το. Ε, όχι. Φοβόντουσαν. Γιατί εντάξει, τώρα οι γονείς και σε πιο κλειστή κοινωνία έτσι που μέναν, ακούγανε διάφορα. Μόνο που ξέρουν ότι είναι νύχτα. Και ναι. Σε μια πόλη, το παιδί τους μακριά από αυτούς τέλος πάντων. Αλλά επειδή ο πατέρας μου είχε μεράκι πάντα.